Κυρίες και κύριοι, να σας χαιρετήσουμε άλλη μια εκπομπή παρεμβάσεων εδώ από το Star Βορείου Ελλάδος, στο ξενοδοχείο Φιλίππιο, στην περιοχή των Κρινίδων του Δήμου της Καβάλας και έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Αλέξης Πολίτης. Είναι περιφερειακός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Είναι εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι αντιπρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, είναι και γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, είναι γιατρός και πνευμονολόγος. Πλούσιο βιογραφικό, κύριε Πολίτη, κάνετε. Γεια σας κύριε Φλέκτε, είμαστε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, όπως σωστά προείπατε. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς και στο κανάλι σας για το γεγονός ότι επιλέγετε τέτοιους χώρους, ώστε και να τους προβάλλετε και να τους αναδείξετε, γιατί νομίζω ότι εδώ η περιοχή είναι ευλογημένη και αν μη τι άλλο, αξίζει μια τέτοια αντιμετώπιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και νομίζω ότι το Star Drama, το Star Βορείου Ελλάδας, για να ακριβολογώ, να τα λέω πιο σωστά, πρωτοπορεί πάντα σε αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε φυσικά ότι είστε γιατρός, πνευμονολόγος. Σωστά. Και φυσικά και με την ιδιότητα του συνδικαλιστή γιατρού, γραμματέα στον Ιατρικό Σύλλογο. Ο κορονοϊός τα έχει ισοπεδώσει όλα συνολικά και φυσικά η αγωνία υπάρχει για την επόμενη μέρα. Πόσο προβληματίζει έναν επιστήμονα, έναν γιατρό, το γεγονός ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνουν το εμβόλιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση? Όλη αυτή η κατάσταση, αν μην τι άλλο, μας προβληματίζει. Από την αρχή της πανδημίας, τότε με την καραντίνα, με το lockdown, ξέρετε, η διεθνής επιστημονική κοινότητα δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο, κακά τα ψέματα, και φάνηκε όλο αυτό στην πορεία των εβδομάδων και των μηνών που ακολούθησαν. Όπως και κανείς δεν ήταν έτοιμος, όχι μόνο δηλαδή η επιστημονική κοινότητα, και η οικονομική κοινότητα δεν ήταν έτοιμη, και η πολιτική, το πολιτικό γίγνεσθε. Όλοι ήταν ανέτοιμοι δηλαδή. Σαφώς. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Να φανταστείτε όταν αναλάβαμε την διοίκηση της περιφέρειας τον περασμένο Σεπτέμβρη. Φανταζόμασταν και σκεπτόμασταν ποιοι θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε ως πολιτικοί πλέον, ως άνθρωποι οι οποίοι διοικούν πράγματα και καταστάσεις. Πού να φανταστούμε τι ερχόταν τότε, και σας μιλώ και ως με τη διτή ιδιότητα και ως πνευμονολόγος και ως πολιτικός. Μας προβληματίζουν όλα αυτά που λέτε και τα τελευταία φαινόμενα, τα οποία αν μη τι άλλο είναι απορριπταία κατά την άποψή μου. Το κίνημα τη μάσκα δηλαδή, λέτε. Το κίνημα τη μάσκα, είδατε ότι χωρίστηκε ο πληθυσμός σε μασκομάχους, σε μασκολάτρες, σε κορονομάχους λίγες εβδομάδες πριν, και κορονολάτρες, ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον κορονοϊό, ανθρώπους οι οποίοι απορρίπτουν με τα αυδελιγμίας οτιδήποτε σχετίζεται με τον κορονοϊό. Είναι δυσάρεστες καταστάσεις αυτές, αν μη τι άλλο, και εμείς πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί το να χωριστούμε σε στρατόπεδα και το να, αν θέλετε, να τσακωθούμε ή να μαλώσουμε, δεν οδηγεί πουθενά. Το θέμα είναι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, ακόμα και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν κάποια αυταπόδεικτα πράγματα, και να τους πείσουμε για την αλήθεια των επιχειρημάτων μας και του λόγου μας. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ τώρα δεν πείθηκε η ιατρική κοινότητα με αυτά που λέει, ίσως στην κοινωνία. Ποια είναι η δική σας άποψη? Ξέρετε τι γίνεται. Οι γιατροί δηλαδή, οι λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι μπήκαν στη ζωή μας. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό που προκάλεσε μια δυσπιστία στον κόσμο έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Το πρώτο έχει να κάνει με την επιτυχή αντιμετώπιση πανδημίας από την ελληνική κυβέρνηση και από τους πολίτες συνολικά. Στην πρώτη φάση αυτής, είδατε ότι είχαμε τεράστια επιτυχία, με πολύ λίγα κρούσματα καθημερινά, με πολύ λίγους διασωληνωμένους συμπολίτες μας, με πολύ λίγους θανάτους εναντί άλλων κρατών. Αυτό βοήθησε και συνετέλεσε, ξέρετε, στο να απομυθοποιηθεί κατά τη ο κορονοϊός. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να φουντώνει, όσο καλά τα πηγαίναμε τις πρώτες εβδομάδες και μήνες, άρχισε σιγά σιγά να φουντώνει το αντικορονοϊκό κίνημα. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι σαν επιστημονική κοινότητα. Η γνώση μας για τον κορονοϊό, αν θυμάστε το Γενάρη, όταν ξεκίνησε να ακούγεται ότι υπάρχει στην Κίνα, στη Βουχάν, ένας καινούριος ιός, ο οποίος μάλλον μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο κτλ., ήταν ελάχιστες οι γνώσεις μας. Δεν ξέραμε τίποτα σχεδόν. Ή ξέραμε και πράγματα τα οποία τελικά δεν ισχύουν. Θυμάστε ότι όλη η ανθρωπότητα περίμενε καθημερινές ανακοινώσεις για τη χλωροκίνη, για διάφορα φάρμακα, τα οποία τελικά απεδείχθη ότι δεν έχουν καμία αξία και καμία θεραπευτική σημαντικότητα. Η μη γνώση του κορονοϊού στις πρώτες φάσεις της πανδημίας τουλάχιστον, γιατί τώρα έχει αποκωδικοποιηθεί σημαντικά, νομίζω οδήγησε
στην αμφισβήτηση από τον κόσμο, μιας και ο κόσμος έβλεπε τους επιστήμονες να έχουν κάποιες αντικρουόμενες απόψεις, που δεν ήταν αντικρουόμενες απόψεις βάσει κάποιου σχεδίου, ήταν βάσει της λογικής και της μέχρι τότε γνώσης. Η γνώση σιγά σιγά εμπλουτίζεται, η επιστημονική γνώση, και αυτό δίνει και απαντήσεις, σαφείς απαντήσεις και πλέον τεκμηρωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν μπορούσαν να απαντηθούν το Φλεβάρι, δεν μπορούσαν να απαντηθούν το Μάρτιο. Αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του ο κόσμος. Ο κόσμος και ο κόσμος που αμφισβητεί. Εύκολα λέτε. Ξέρετε, η φιλοσοφία και η, αν θέλετε, η ψυχολογία του όχλου, γιατί όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, αναγκαστικά θα παρασυρθεί. Θα πάρει χαρακτηριστικά όχλου, λέτε. Βέβαια. Οπότε, όταν ξεκινά κάτι τόσο εμφαντικά και τόσο δυναμικά και τόσο, αν θέλετε, απορριπτικά, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, αν μη τι άλλο, ανθρώπων οι οποίοι θα συμφωνήσουν, οι οποίοι μετά θα συμπαρασύρουν κι άλλους, και όλο αυτό το πράγμα γιγαντώνεται και δημιουργείται ένα κίνημα το οποίο βλέπετε ότι το βιώνουμε καθημερινά. Νομίζω ότι όλο αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είναι πολύ λίγα τα μέσα αντιμετώπισης του κορονοϊού που έχουμε και τα όπλα που έχουμε στη βαρέτρα μας. Δεν έχουμε τίποτα επί της ουσίας. Αν το σκεφτείτε, εμβόλιο δεν υπάρχει. Φάρμακο αξιόπιστο δεν υπάρχει. Έχουν δοκιμαστεί αρκετοί συνδυασμοί. Εντυπωσιακό είναι λίγα τα φάρμακα πλην της ρεμδεσιβίρης. Άρα το ρίσκο έχει υψηλό κίνδυνο, λέτε, και φυσικά να αρρωστήσει κάποιος και έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, προκειμένο νόσημα, πολύ πιθανόν να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Ας μην το ρισκάρει, απλά. Αυτό ισχύει διαχρονικά για τις υιογενείς λοιμώξεις και για τη λοιμώξη γενικότερα. Ένας νέος άνθρωπος έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες από ένα ηλικιωμένο συμπολίτη του, ο οποίος έχει και ταλανίζεται από προβλήματα υγείας, να νοσήσει σημαντικά, βαριά κτλ. Ακριβώς, μπορεί να μην τα ξέρει κιόλας. Αυτό ισχύει πάντα. Δηλαδή, είναι μια γνώση που δεν την αποκτήσαμε τώρα. Και όπως επίσης κάτι το οποίο λέγεται τις τελευταίες ημέρες και πρέπει να το τονίσουμε. Τι κάνανε οι συμπολίτες μας προ-κορονοϊού, οι οποίοι έπασχαν από και πάσχουν ακόμα από ανίατες ασθένειες, από αν θέλετε από νοσήματα που εκ προημίου προκαλούν ανοσοκαταστολή. Τι κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να επισκεφθούν ένα χώρο, μια δομή υγείας ή παιδιά σε οικολογικά νοσοκομεία? Φορούσαν μάσκα. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αποκτήσαμε χθες τη γνώση αυτή ότι η μάσκα προστατεύει. Η μάσκα σαφώς και προστατεύει. Και αυτό έκαναν και κάνουν ακόμα αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι ταλανίζονται από σοβαρά προβλήματα υγείας. Εσείς τώρα, σαν περιφέρεια, γιατί είστε και περιφερειακός σύμβουλος και μάλιστα εντεταλμένος για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πήρε κάποιες πρωτοβουλίες η Περιφερειακή Αρχή ενίσχυσης του συστήματος υγείας ουσιαστικά στα όρια της περιφέρειας, γιατί δεν έχετε το ιατρικό κομμάτι, το έχει αναλάβει αποκλειστικά ο ΕΟΔΗ. Έτσι και το Υπουργείο. Αυτά τώρα είναι άμεσα εφαρμόσιμα, κύριε Πολίτη, στην φαρέτρα ή θα περιμένουμε κανένα δύο χρόνια? Όχι, οι ανακοινώσεις που έγιναν περί μισθοδοσίας ανθρώπων οι οποίοι προσελήφθησαν στα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, όχι μόνο ιατρικού αλλά και παραϊατρικού προσωπικού, έχουν να κάνουν με την άμεση, αν θέλετε, πληρωμή των ανθρώπων αυτών και την αν θέλετε, την τακτοποίηση των όποιων κρεμοτήτων υπάρχουν οικονομικών. Σαφώς ήταν μια ισχυρή και σπουδαία πινελιά, γενναία πινελιά και από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος το αποφάσισε εν τέλει να χρηματοδοτήσει όλη αυτή την προσπάθεια. Ήταν πολλά τα χρήματα, εκτιμώ, και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας της περιφερειάς μας, τις δομές της περιφερειάς μας. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, ξέρετε, είναι και τα κέντρα υγείας, είναι τα περιφερειακά ιατρία, είναι τα ΤΟΜΗ, είναι τα πρωινίκα που λέμε. Είναι μονάδες και δομές υγείας, οι οποίες τα χρόνια της κρίσης, αν μη τι άλλο, αποψηλώθηκαν από άποψη προσωπικού. Τώρα γίνανε προσλήψεις λόγω κορονοϊού, οπότε ήταν και μια ευκαιρία ο κορονοϊός να πάρθει κόσμος μέσα στα νοσοκομεία και αυτός ο κόσμος θα μείνει και μετά την πανδημία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η περιφέρεια μέσω της χρηματοδότησης αυτής θα συνδράμει στο να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να υπάρχει μια ροή στις μισθοδοσίες τους ξεκάθαρη και σαφέστατη. Από εκεί πέρα, πολύ σωστά είπατε ότι ο ΕΟΔΗ ανέλαβε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί ο κόσμος πολλές φορές ακούει περιφέρεια. Δέχεται πάντως, δέχεται κριτική γι' αυτό και με την ιδιότητα και του γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, δέχεται μια κριτική, γιατί υπήρχε ένα ολιγοπόλιο, θα έλεγα, στην ενημέρωση. Δηλαδή, ουσιαστικά υπήρχε ένα κλειστό κύκλωμα ουσιαστικά που ενημέρωνε. Εννοείται, λέτε, για τον ΕΟΔΗ. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι καλώς περιχαρακώθηκαν κάποια πράγματα, γιατί το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, επειδή ζούμε σε κλειστές κοινωνίες, ζούμε σε μικρές κοινωνίες, τέλος πάντων, κοινότητες.
Ο κόσμος, είδατε ότι τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες επιδόθηκε σε κυνήγι μαγισσών, άρχισε ο κόσμος να ρωτά και να στηρίζεται, αν θέλετε, και να υποστηρίζει παραφιλολογία. Αστικούς μύθους, παραφιλολογίες και ακριβώς και τα λοιπά. Και ήταν άσχημο αυτό. Οπότε καλώς υπήρχε αυτή η περιχαράκωση, αν θέλετε, ταπεινή μου άποψη, στην ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ. Γιατί φανταστείτε ότι αν υπήρχε μια πιο ευρεία ενημέρωση, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Θα στιγματιζόταν κόσμος. Το ζήσαμε και αυτό. Ζήσαμε ενέτη 2020 να κυνηγάμε μάγισσες. Κάτι το οποίο δεν είναι μη αποδεκτό κοινωνικά, ηθικά, επιστημονικά, όπως θέλετε πείτε το. Και νομίζω ότι καλώς έγινε αυτό, γιατί ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Από τη μία λοιπόν η ενίσχυση των νοσοκομείων και επίσκεψη που πραγματοποιήσατε και στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενίσχυση των νοσοκομείων, μηχανήματα υπάρχουν στα νοσοκομεία, κατάλληλα δηλαδή για τιμωριακή ανάλυση, ας πούμε. Μηχανήματα υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν και περισσότερα. Και ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία με την πανδημία, τα νοσοκομεία, καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, έγιναν δέκτες πάρα πολλών δωρεών. Είδαμε σημαντικά ποσά να μαζεύονται, όχι μόνο στην Καβάλα ή στα νοσοκομεία της περιφέρειας μας, σημαντικά ποσά να μαζεύονται ή να δίδονται ως χορηγίες, ως δωρεές από σπουδαία ιδρύματα κτλ. Ή από τον απλό κόσμο, ο οποίος μάζευε ευρώ-ευρώ τα χρήματά του προκειμένου να συνδράμει. Και τι θέλω να πω με όλο αυτό, ότι αγοράστηκαν πολλά και πολλαπλάσια του, αν θέλετε, του αναγκαίου πολλές φορές μηχανήματα. Βέβαια θα μου πείτε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συμφωνώ. Αυτό που εγώ φοβόμουν πάντα και ακόμα το φοβάμαι και αυτό λέω, είναι ότι τα μηχανήματα θέλουν και οι ανθρώπους να τα χειριστούν. Οπότε δεν πρέπει να αγοράζουμε μόνο μηχανήματα, πρέπει να έχουμε και ανθρώπους που θα μπορούν να συνδράμουν στο να δουλέψουν τα μηχανήματα. Γιατί αλλιώς θα έχουν την τύχη των Ολυμπιακών Ακινήτων. Όλα αυτά τα οποία αγοράστηκαν ομαδών και καλά κάναμε και τα αγοράσαμε μέσω πανδημίας. Και ζούμε και σε ένα κράτος που όταν υπάρχουν τα μηχανήματα δεν υπάρχουν οι χειριστές και όταν υπάρχουν οι χειριστές δεν υπάρχουν τα μηχανήματα. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούν να συμπέσουν, πρέπει να πούμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και με το ΕΚΑΒ και σε πολλούς τομείς που αφορούν και τον χώρο της υγείας. Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητες σας? Ναι. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις εν γέννη, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, αν το πείτε στον απλό κόσμο, πολύ πιθανό να μην το καταλάβει, πολύ πιθανό να μην το γνωρίζει κιόλας. Σου λέει, τι είναι αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα? Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένα σπουδαίο χρηματοδοτικό εργαλείο. Μιλήσουμε για την περιφέρειά μας, της περιφέρειάς μας εν προκειμένου, μιας και για αυτή θα μιλήσουμε. Μπορείς μέσω συνεργασιών, γιατί ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη πλέον αυτό που προάγει είναι οι συνεργασίες. Δηλαδή θα σε χρηματοδοτήσει μένα, αλλά θέλει να δει και μια συνεργική δράση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πάντα μιλώ. Δηλαδή πρέπει να συμπράξουν κάποιοι εταίροι, να βρεθούν εταίροι και να τρέξουν όλοι μαζί, είτε διασυνοριακά είτε διακρατικά, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα επί της ουσίας τι είναι? Είναι ανάπτυξη. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες θεματολογίες πάνω στις οποίες μπορείς να στοχεύσεις ως περιφέρεια, μιας και για αυτή μιλάμε, να στοχεύσεις και να αντλήσεις χρηματοδότηση. Πολλά από αυτά είναι γνωστά, τα ξέρει και ο κόσμος, είναι π.χ. τα Interreg, πολύ φημισμένο στην περιοχή, το Ελλάδα-Βουλγαρία. Το Leader επίσης είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Τα πιο Το πιο γνωστό είναι το Interreg στην περιφέρεια μας και λόγω αυτής της γειτνίασης με τη Βουλγαρία. Το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία είναι προκειμένο. Η περιφέρεια μας αυτή τη στιγμή τρέχει γύρω στα 10 ευρωπαϊκά έργα. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε ένα, οπότε θα μείνει ένα λιγότερο. Ξεκινάει νέα προγραμματική περίοδος, στην οποία εγώ προσωπικά έχω βάλει στίγμα να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες τομείς και σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Το 2021-2027 θα αλλάξουν όμως όλα. Και ξέρετε, είχαμε προετοιμαστεί διαφορετικά. Αν κάναμε την ίδια συνέντευξη πέρυσι, τέτοια εποχή, θα λέγαμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχαμε βρεθεί και με Ευρωπαίους εταίρους και μας είχαν μιλήσει για τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν. Αλλάζουν και άξονες λόγω κορονοϊού, μου λέτε? Αλλάξαν όλα. Να φανταστείτε ότι τότε μιλάγαμε, πέρυσι, τέτοια εποχή, μιλάγαμε για την αλλαγή, τη μεταστροφή και την επιπλέον χρηματοδότηση του μεταναστευτικού, το οποίο τότε θεωρείται και ακόμα βέβαια είναι ένα σπουδαίο πρόβλημα. Οπότε θα υπήρχαν γενναίες χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το μεταναστευτικό τότε και θα άφηναν λίγο, μας είχαν πει τότε οι Ευρωπαίοι, θα άφηναν κατά τη πιο πίσω τον πρωτογενή τομέα. Εν αντιθέσει με αυτό που συνέβαινε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα όλο αυτό έχει αλλάξει. Ο κορονοϊός πάγωσε τα πάντα.
Και αλλάζει προτεραιότητα, πώς το καταλαβαίνω. Λέτε δηλαδή ότι πιο μεταναστευτικό, εδώ χάνεται η μπάλα πλέον. Λόγω κορονοϊού, πάμε στο κορονοϊό δηλαδή. Τώρα αυτή τη στιγμή το βασικό μέλημα όλων, όχι μόνο της Ευρωζώνης και των Ευρωπαϊκών κρατών, είναι ο κορονοϊός. Δηλαδή τρέχουν προτάσεις για ευρωπαϊκά προγράμματα πάντοτε του κορονοϊού σε όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή μέχρι είδαμε και προτάσεις για, αν θέλετε, μελέτη των υδάτων προκειμένου να... και των λιμάτων, προκειμένου να δούμε σε πόλεις πόσο πολύ υπάρχει ο κορονοϊός και πόσο επιδημιολογικό φορτίο θα βρούμε στα λίμματα αυτά. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι στη νέα προγραμματική περίοδο, επειδή ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, να φανταστείτε τον άλλο μήνα θα γινόταν στις Βρυξέλλες και θα συμμετείχαμε κι εμείς. Είχαμε πολύ ωραία πλάνα στο μυαλό μας και τα είχαμε καταστρώσει. Αλλάζει ο προγραμματισμός πάντως. Θα συμμετείχαμε στην εβδομάδα των περιφερειών στις Βρυξέλλες, όπου εκεί επί της ουσίας τι γίνεται. Γίνεται μια ενδελεχής ενημέρωση, μια ευρύ ενημέρωση και μια συνάντηση όλων των φορέων και των αυτοδιοικητικών βαθμίδων από όλη την Ευρώπη, προκειμένου να δοθούν κατευθύνσεις για το τι θα γίνει μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τι χρηματοδοτήσεις θα δοθούν. Ο σχεδιασμός, γιατρέ, γίνεται τώρα ή θα πραγματοποιηθεί? Ήδη έχουμε πλέον τους νέους άξονες. Είναι υποδιαμόρφωση. Ακριβώς, είναι υποδιαμόρφωση. Τώρα θα γίνουν τελικά όλα αυτά που δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο διαζώσεις στις Βρυξέλλες, θα γίνουν διαδικτυακά. Οπότε και εμείς με μεγάλη προσμονή και επιμονή, γιατί οι υπηρεσίες είναι ενήμερες, εμείς είμαστε ενήμεροι, θα στοχεύσουμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι, το ξαναλέω, ότι ενώ το αρχές, τέλη του 19 πιστεύουμε ότι το μεταναστευτικό θα είναι μια, αν θέλετε, ο βασικός πυλώνας στον οποίο θα ποντάρει η Ευρωζώνη για να δώσει χρήματα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός έχει μακράν την πρωτοκαθεδρία και είναι και λογικό, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Από εκεί πέρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι μόνο αυτά δύο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία και στο οποίο πρέπει να ποντάρουμε είναι η νεοφυής επιχειρηματικότητα. Συνεχώς, όποια φορά βρεθήκαμε στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Και εκεί πήρατε κάποιες πρωτοβουλίες ως περιφέρεια. Γι' αυτό μιλούμε. Για ενίσχυση κλπ. Βέβαια. Φυσικά και εκεί δεν έχει προγραμματιστεί, δεν μπήκε ένα αυστηρό πλαίσιο ή μια συγκεκριμενοποίηση των αξώνων, αλλά δόθηκε τουλάχιστον η πρώτη αίσθηση ότι θα υπάρξει ενίσχυση. Ναι, και εμείς τρέξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες, ολοκληρώνεται για να ακριβολογώ, που έχει να κάνει με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχουμε τρέξει προγράμματα και τα οποία τα τρέχουμε ακόμα, τα οποία έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία, με την ανάπτυξη της κυκλικής, του κυκλικού ιδεώδους της οικονομίας. Είναι πολύ δύσκολες ή δυσνόητες έννοιες, γιατί και εγώ τις ήξερα, ο γιατρός στο νοσοκομείο ήμουνα, τις οποίες όμως, πραγματικά, για τις οποίες όμως η Ευρώπη μιλάει ήδη εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε και εμείς σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε με αυτή την ορολογία και να βάλουμε στην καθημερινότητά μας και στην ημερήσια διάταξή μας τέτοιες έννοιες, γιατί η Ευρώπη στοχεύει σε συγκεκριμένα πράγματα. Και καλά κάνει, αν θέλετε. Η πράσινη ανάπτυξη είναι ένας βασικός της στόχος και ένας βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο κινούνται όλοι. Η κοινωνική επιχείρηση, η κυκλική οικονομία. Ξέρετε, αυτός η ανεξέλεγκτη ρυθμή ανάπτυξης και, αν θέλετε, η μη ύπαρξη ορίων και περιορισμών μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Φτάσαμε σε μια υπερθέρμανση του πλανήτη, φτάσαμε σε οικολογικές καταστροφές σπουδές. Καλή είναι η οικονομία. Ανάπτυξη, υπάρχουν και κανόνες, όπως λέτε. Υπάρχουν και κανόνες. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και, αν θέλετε, και μια ανταποδοτικότητα σε όλο αυτό. Δηλαδή, αν καταστρέφεις μόνο το περιβάλλον παράγοντας κέρδος, κάποια στιγμή όλα αυτά το βρεις μπροστά σου. Σημασία έχει να παράξεις κέρδος, αλλά με ορθό τρόπο και ορθολογικό τρόπο, ώστε να μην κάνεις κακό στο περιβάλλον. Και αν θέλεις να μπορείς να επαναχρησιμοποιήσεις τους πόρους τους οποίους αντλείς προκειμένου να παράξεις το κέρδος. Γιατί αυτό είναι και το κόνσεπτ της κυκλικής οικονομίας και τρέχουμε ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα ευρωπαϊκό επί τούτου. Είναι ωραία πράγματα, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να είναι εφαρμόσιμα στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι κάποια στιγμή μοιραία θα οδηγηθούμε και εμείς εκεί. Να πούμε φυσικά ότι από τη μία η ανάπτυξη, φυσικά, και κανένας δεν θέλει να πιστέψει, γιατί είδαμε και τα ποσοστά ύφεσης που εμφανίζει η χώρα, ότι με αυτά τα ποσοστά ύφεσης υπάρχει προοπτική, δηλαδή πρέπει να επανέλθει η οικονομία σε μια περίοδο που ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος και που τα στοιχεία δεν είναι καθόλου καλά, πρέπει να πούμε. Έχει επηρεαστεί σίγουρα και η αγορά και της Καβάλας. Δύο αποφάσεις θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμες πάντως, κύριε Πολίτη. Μία ήταν εκείνη η απόφαση για το κλείσιμο των τελωνίων πλην του Προμαχώνα και η δεύτερη ήταν αυτό το ωράριο 12ης βραδινής, το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα για την εστίαση, για τα κέντρα διασκέδασης.
Θα έπρεπε να υπάρξει μια αντίδραση έστω. Για την πρώτη απόφαση που λέτε, για το κλείσιμο των μεθοριακών σταθμών. Έκανε ζημιά αυτό. Έκανε ζημιά, αλλά φανταστείτε ότι με έναν μεθοριακό σταθμό ανοιχτό, είδατε τι βιώσαμε και πόσο αυξήθηκε και το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας συνολικά. Φαντάζεστε να μπαίνανε από παντού, λέτε. Ναι, και αν θυμάστε καλά, επειδή η χώρα δεν μπορούσε να υποστηρίξει αρχικά τεστ σε όλους τους, αν θέλετε, τους τουρίστες που ερχόντουσαν κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες στη χώρα μας. Οπότε τι γινόταν τότε, αν θυμάστε, γινόταν δειγματοληπτική έλεγχη ανθρώπων. Οπότε ξέφυγαν πάρα πολύ τον έλεγχο και είδατε τι συνέβη μετά. Νομίζω ότι δεν μπορούσες να κερδίσεις παντού. Αν άνοιγες τα σύνορα, θα έχανες την υγεία. Ήταν ένας πολιτισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να λυθεί εύκολα. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη απόφαση που λέτε, του κλεισίματος των μαγαζιών και των καταστημάτων εστίασης, τέλος πάντων, στις 12 η ώρα, αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω ότι ήταν μια λαθασμένη απόφαση και το υποστηρίζω επιστημονικά αυτό. Δεν το λέω πολιτικά. Επιστημονικά θεωρώ ότι από τη στιγμή που κλείνεις 12 η ώρα τα μαγαζιά, που είναι λιγότερο συγχρονισμένοι άνθρωποι σε αυτά, καταλαβαίνεις ότι στις 12 και μετά όλοι οι άλλοι θα πάνε στις πλατείες, όλοι οι άνθρωποι θα πάνε στις πλατείες μοιραία, θα συγχρονιστούν περισσότερο, δηλαδή κακό θα κάνεις παρά καλό. Και αυτό απεδείχθη. Βλέπετε ότι οι πλατείες γεμίζουν κόσμο στις 12 η ώρα, οι παραλίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γεμίσει με κόσμο. Οι νέοι άνθρωποι, ενώ ήταν λίγο πιο, αν θέλετε, ήταν λίγο πιο ελεγχόμενη η κατάσταση σε ένα μαγαζί, σε ένα κατάστημα μέσα. Είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Κάθονται όλοι στα τραπέζια τους. Ποια η σκοπιμό ήταν να πάρθει αυτό το μέτρο σε αυτήν την... Εγώ εκτιμώ ότι ήταν, δεν ήταν λάθος, αλλά δεν ήταν και σωστή. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούσε να βρεθεί μια άλλη, πιο καλή λύση, μια χρυσή τομή ενδεχομένως, η οποία δεν βρέθηκε. Και ίσως καλό θα είναι, επειδή αποφάσεις βλέπετε ότι κάθε δύο εβδομάδες επανελέγχονται και επανεξετάζονται, καλό θα είναι να επανεξεταστεί και αυτή. Το προκρίνω αυτό φυσικά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον κύριο Αλέξη Πολίτη. Είναι γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, είναι και εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.